Εχψυχοσύνησας δρόμων των θεών και καταβεβλικάς εχθρών των δολιών την πανοπλίαν του σταυρού παμα ενδεδειμένος όθεν συνειρύθμισε των μαρτύρων τεστάξε δοξάνε δόξαν αιωνίζουσαν και χτυμένουν ευτυχία, αλλά μη διαλύπης πρεσβεύων. Σώσε ημάς τους έτοιμων, 9 Απριλίου Ευψυχίου Μάρτυρος Βαδίμου Αρχιμανδρίτου και των επτά μαθητών του τον Ενπερσίδη Ηλιοδόρου Επισκόπου Δαυσάνου και Μαριάβ Πρεσβυτέρων και 270 Μαρτύρων και μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Υπομονής. Ο Άγιος Μάρτης Ευψύχιος καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου και μαζί με άλλους χριστιανούς γκρέμισαν τον ιδολολατρικό ναό της ψευτοθεάς τύχης, τον οποίο είχε υπό την προστασία του ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και σε αυτόν προσέφερε τις μιαρές θυσίες του. Όταν έγινε γνωστή η πράξη τους, οι άλλοι χριστιανοί εξορίστηκαν και βασανίστηκαν. Ειδικότερα όμως ο Αίτιος, ο Μάρτης Ευψύχιος, αποκεφαλίστηκε αμέσως. Ο Όσιος Βάδημος έζησε επί μεγάλου Κωνσταντίνου και βασιλέως των Περσών Σαββόρ. Απογένος λαμπρό της Περσίας, εγκατέλειψε τα πάντα και έγινε μοναχός και αρχιμανδρίτης ενός μοναστηριού. Διευλήθη στους λάτρεις του πυρός, μαζί με τους εφτά μαθητές του και φυλακίστηκαν τέσσερις μήνες. Έπειτα αποκεφαλίστηκαν από έναν αρνησίθρησκο δίμιο, ο οποίος μάλιστα θανατώθηκε διαξήφους αφού επεδεύθη από τον Θεόν. Το μήνυμα της ημέρας. Η μη είναι χειρότερη και από την αμάθεια. Είναι προτιμότερο να αγνοείς κάτι εξ ολοκλήρου παρά να το γνωρίζεις εσφαλμένα και με λάθος τρόπο. Γιατί το μεν πρώτο δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Το δε δεύτερο θα δημιουργήσει πολλά και μεγάλα προβλήματα. Η μη είναι χειρότερη και από την αμάθεια. Λόγια του ιερού Χρυσοστόμου.